πρακτικές συμβουλές, θα πούμε, για το πώς κανείς πρέπει να αντιμετωπίζει, πώς να στέκεται απέναντι στους δαιμονικούς πειρασμούς, οι οποίοι στις μέρες μας είναι πολύ, πολύ έντονοι και οι δαιμονικές εμφανίσεις είναι όλο και περισσότερες. Και έχω την αίσθηση ότι όσο περνάμε προς τα έσχατα, γιατί προς τα εκεί βαδίζουμε, δηλαδή προς τον καιρό του Αντιχρίστου, αυτές οι εμφανίσεις των δαιμόνων, τα δαιμονικά τρίκ, θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Ήδη στην εποχή μας, λέει ο πατήρ Σεραφείμ Ροζ, ότι έχουμε πολύ έντονη αύξηση αυτών των οράσεων, των δαιμονικών οράσεων. Να σας πω ένα παράδειγμα που είναι κοινό τετριμένο. Θα έχετε ακούσει για τα λεγόμενα UFO. Αν δεν κάνω λάθος, UFO είναι τα αρχικά τριών λέξεων unknown flying objects, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, άγνωστα υπτάμενα αντικείμενα ή identified, δηλαδή αγνώστου ταυτότητος, έτσι, υπτάμενα αντικείμενα. Λοιπόν, και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν μπερδευτεί, και ιδίως τα νέα παιδιά, και έχουν φτάσει να πιστεύουν ότι αυτά είναι όντως εξωγήινοι, είναι άνθρωποι από άλλους πλανήτες και διαστημόπλοια που μας έρχονται και μας επισκέπτονται. Αλλά αν κανείς δει στο βάθος, δεν είναι το θέμα μας αυτό, ίσως κάποια άλλη φορά να ασχοληθούμε και με αυτό, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί και έχουν γραφτεί και βιβλία από Ορθοδόξους, και αποδεικνύεται τελικά ότι τα πιο πολλά από αυτά είτε είναι τα τεχνοείδωλα της Αβύσσο, όπως λέμε, δηλαδή είναι δαιμονικές κατασκευές, δαιμονικά κατασκευάσματα, έτσι, οράσεις δηλαδή από τα πνεύματα του αέρος, τους δαίμονες οι οποίοι υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, όπως είχαμε πει σε προηγούμενο μάθημα, αφού οι δαίμονες έπεσαν από τον ουρανό, είναι στη γη και στην ατμόσφαιρα, ακριβώς πάνω από τη γη. Και δημιουργούν τέτοιες οράσεις, τέτοια φαινόμενα. Είτε είναι κατασκευάσματα ανθρώπινα, μυστικά όπλα κλπ. Πώς τώρα ο άνθρωπος θα πρέπει να στέκεται απέναντι σε μια τέτοια ενδεχόμενη εμφάνιση? Πολλοί άνθρωποι έρχονται και μου λένε, «Πάτερ, φοβάμαι, μην μου εμφανιστεί ποιος ο κακός». Έτσι, ιδίως τα μικρά παιδιά πιο πολύ. Και εμείς νομίζω λίγο πολύ, όταν είμαστε μικροί, φοβόμαστε. Ιδίως μέσα στο σκοτάδι, μήπως εμφανιστεί ο διάβολος. Ο πατερικός, ας πούμε, η πατερική γραμματεία μας δίνει πολλές συμβουλές, και ένα πρώτο αρχικό που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε απέναντι στους δαίμονες είναι να μην τους φοβόμαστε. Ο διάβολος δεν έχει καμία δύναμη στον άνθρωπο ο οποίος ζει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία σωστά. Ούτε σε αυτή τη ζωή έχει να φοβηθεί τίποτα, ούτε όταν θα κοιμηθεί, δηλαδή όταν θα περάσει τα τελώνια. Θα μιλήσουμε πρώτα Θεός μετά γι' αυτό. Ο Μέγας Αντώνιος, το οποίο το βίο έγραψε ο Άγιος Αθανάσιος, μας δίνει πολλές συμβουλές για το πώς κανείς πρέπει να σταθεί μπροστά σε μια τέτοια ενδεχόμενη εμφάνιση του πονηρού. Ο Άγιος Ιγνάτιος, ο επίσκοπος Μπρατσιανίνοφ, σύγχρονος σχεδόν Άγιος Ρώσος, δανείζεται πρακτικές συμβουλές από τον Άγιο Αντώνιο και τους άλλους Άγιους Πατέρες και μας τις παρουσιάζει. Πώς θα πρέπει να σταθούμε μπροστά σε μια αισθητή αντίληψη των πνευμάτων. Γιατί πολλές φορές βέβαια ο άνθρωπος μπερδεύεται και νομίζει ότι βλέπει αγγέλους. Ας θυμηθούμε τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, ότι ο διάβολος μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Μπορεί να πάρει δηλαδή τη μορφή αγγέλου. Και πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν πνευματική γνώση και πνευματική ορθόδοξη ζωή, μπορεί να εξαπατηθούν. Και στα έσχατα χρόνια, για τα οποία κάναμε λόγο προηγουμένως, που σας είπα ότι αυτές οι οράσεις, αυτά τα τρίκ τα δαιμονικά θα αυξηθούν, ο διάβολος και ο αντίχριστος, που θα είναι άνθρωπος, θα είναι το κατεξοχήν όργανο του διαβόλου, θα κάνει πολλά τέτοια ψευτοθαύματα.